Η κότα με τα χρυσά αυγά. Ήταν κάποτε μία φτωχή χωρική που ζούσε με τα τρία παιδάκια της και προσπαθούσε με μεγάλο κόπο να τα φέρει βόλτα. Στο μικρό κήπο της καλλιεργούσε διάφορα φρούτα και λαχανικά, ενώ είχε και μερικές κοτούλες στο κοτέτσι της. Συχνά πυκνά πήγαινε στο παζάρι για να ψωνίσει. Μία μέρα λοιπόν, αφού γέμισε το καλάθι της με τα απαραίτητα, πέρασε και από την αγορά των ζώων. «Αχ, τι όμορφα ζωάκια! Τροφαντές αγελαδίτσες, κίτρινα κοτοπουλάκια, νεογέννητα παπάκια! Αχ, μακάρι να ήμουν πλούσια και να μπορούσα να τα αγοράσω όλα!» Αχ, αναστέναξε με παράπονο. Ξαφνικά, το βλέμμα της έπεσε σε μία όμορφη και καλό αναθραμμένη κοτούλα με κόκκινο λωφείο και γκρίζα φτερά. Με τα κακαρίσματά της, η κοτούλα έμοιαζε σαν να την καλούσε να την αγοράσει. Και τελικά, η φτωχή η χωρική δεν μπόρεσε να αντέξει στον πειρασμό και με τα λίγα χρήματα που είχε, την αγόρασε. Όταν λοιπόν επέστρεψε στο σπίτι της, πήγε χαρούμενη στο κοτέτσι, έβαλε μερικά μαλακά άχυρα σε μία γωνίτσα και βόλεψε εκεί την καινούρια της την κοτούλα. Την άλλη μέρα το πρωί, όπως και κάθε μέρα, πήγε στο κοτέτσι για να μαζέψει τα φρέσκα αυγουλάκια. Κάποια από αυτά τα πουλούσε στην αγορά και άλλα τα κρατούσε για τις ανάγκες της οικογένειάς της. Φτάνοντας όμως την κότα με το κόκκινο λωφείο, η χωρική έμεινε έκπληκτη με το αυγό που αντίκρισε. «Α! Δεν μοιάζει καθόλου με τ' άλλα. Αυτό το αυγό είναι μεγάλο, πλαμπερό και πιο σκληρά και από πέτρα», αναφώνησε. Όταν γύρισε δε στο σπίτι και το κοίταξε έτσι λίγο καλύτερα, δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια της. Το αυγό ήταν ολόχρυσο. «Τελικά αυτή η κοτούλα είναι μαγική! Αν το αυγό της είναι πράγματι χρυσό, τότε κοστίζει μια περιουσία! Θα το πουλήσουμε και έπειτα θα αγοράσουμε ό,τι τραβάει η όρεξή σας! Στο εξής δεν θα μας λείψει τίποτα!» είπε χαρούμενη στα παιδάκια της. Έτσι λοιπόν, χωρίς να χάσει λεπτό, η χωρική έτρεξε στο χρυσοχό. Όταν εκείνος δε διεπίστωσε ότι το αυγό ήταν πράγματι χρυσό, της το αντάλλαξε με τόσα χρήματα όσα η φτωχή γυναίκα δεν είχε δει ποτέ στη ζωή της. Ήταν όλοι τους πολύ ευτυχισμένοι. Τα παιδιά γελούσαν με την καρδιά τους και χοροπηδούσαν από χαρά. Τώρα θα μπορούσαν να ζητήσουν όποιο παιχνίδι ήθελαν. Με γέλια και φωνές το καθένα άρχισε να απαριθμεί τις επιθυμίες του. «Ωχ, μαμά, υπάρχουν τόσα γλυκά που δεν έχουμε δοκιμάσει», είπε ο μεγαλύτερος γιος. «Αυτά να αγοράσουμε!» «Εγώ χρειάζομαι ένα ζεστό παλτό και καινούργια ρούχα», είπε η μεσαία κόρη. «Εγώ θέλω βιβλία, κούκλες και πολλά πολλά παιχνίδια», είπε η μικρή. Την άλλη μέρα λοιπόν η χωρική κίνησε για την αγορά. Αγόρασε όλα όσα είχε στη λίστα της και ακόμα περισσότερα, μα πάλι της είχαν περισσέψει αρκετά χρήματα. Το επόμενο λοιπόν πρωινό η γυναίκα βρήκε ενθουσιασμένη και άλλο χρυσό αυγό. Και αυτό γινόταν κάθε μέρα. Η χωρική πουλούσε τα αυγά στο χρυσοχό και με τα χρήματα που κέρδιζε αγόραζε αγελάδες, γουρουνάκια, μοσχαράκια. Με τον καιρό αγόρασε και ένα σωρό χωράφια. Και έτσι κατάφερε να αποκτήσει μεγάλη περιουσία. Μπόρεσε μάλιστα να φτιάξει και ένα αρχοντικό που όμοιό του σε μέγεθος και σε ομορφιά δεν υπήρχε άλλο στο χωριό. Αλλά η άλλοτε φτωχή χωρική δεν ήταν ποτέ ικανοποιημένη με αυτά που είχε. Δυστυχώς, όσο περισσότερα αγόραζε, τόσα περισσότερα επιθυμούσε. Έτσι, ένα βράδυ εκμυστηρεύτηκε στα παιδιά της τι σκόπευε να κάνει. «Λοιπόν, είμαι βέβαιη ότι η κότα με τα χρυσά αυγά κρύβει μέσα της μία μηχανή που φτιάχνει χρυσάφι. Αύριο κιόλας θα της την αφαιρέσω και τότε θα γίνουμε οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου». Τα παιδάκια στεναχωρήθηκαν. Διαμαρτυρήθηκαν μόλις άκουσαν τα λόγια της μαμάς τους.
«Όχι, όχι, όχι, μανούλα, άφησε την κοτούλα να ζήσει», την παρακάλεσε ο μεγάλος γιος. «Χάρη σε αυτή ζούμε τόσο άνετα και είμαστε ήδη αρκετά πλούσιοι. Δεν έχουμε ανάγκη για περισσότερα χρήματα». «Ναι, μαμά, μαμά, άφησε την κοτούλα να ζήσει», είπαν και τα άλλα δύο παιδιά με μία φωνή. Αλλά η άπλιστη γυναίκα δεν τους έδωσε σημασία. Τα κλάματα και τα παρακάλια των παιδιών της δεν ήταν ικανά να τη σταματήσουν. Έτσι, όταν ξημέρωσε, η γυναίκα έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιό της. Με έκπληξη όμως διαπίστωσε ότι η κοτούλα δεν έκρυβε μέσα καμία μηχανή χρυσού. Δεν είχε τίποτα διαφορετικό από όλες τις άλλες κότες. Τότε κατάλαβε το λάθος της και βάλθηκε να κλαίει μετανιωμένη. Κι έτσι, ενώ ήθελε τα πολλά, στο τέλος έχασε και τα λίγα.